Xiaomi Pad 6. Ήρθε η ώρα να το δούμε. Λοιπόν, σήμερα θα σας κάνω μόνο το unboxing και αυτό σε συνδυασμό μαζί με το Molivi, το Gen 2 της Xiaomi, κυρίως γιατί θα βγει τεράστιο το βίντεο. Θέλω να το ρυθμίσω, θέλω να το δουλέψω λίγο και να μπορέσω να σας κάνω ένα ωραίο review, να σας πω αναλυτικά τι μ' άρεσε, τι δεν μ' άρεσε, γιατί τώρα να σας το ανοίξω. Να σας πω στα πεταχτά, έχει ωραία οθόνη, έχει τέτοιο, όχι. Θα ήθελα να το δουλέψω. Οπότε σήμερα θα δούμε το unboxing, δηλαδή τι έχει το κουτί μέσα. Δεν θα το ανοίξω, θα το ενεργοποιήσω. Θα γίνει όλο αυτό στο review, οπότε θα έχουμε part 2 σύντομα. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο έχει τον Snapdragon 870. Έχει παλιό επεξεργαστή, είναι περίπου διετίας. Τον είχαν φλάξει πριν από 2 χρόνια περίπου τα περισσότερα. Αλλά για το συγκεκριμένο είναι αρκετά καλός από όσο έχω δει. Έχει οθόνη 2K, είναι IPS το πάνελ του. Σας είπα για το δίσκο και τη RAM, δίσκο τέλος πάντων, τη χωρητικότητα που έχει και τη RAM. Είναι αρκετά ωραίο, είναι όλο από αλουμινίου, αλλά πάμε να το δούμε. Αν θέλετε να δείτε, μπείτε στο προηγούμενο βίντεο που έκανα. Το προηγούμενο βίντεο είναι το «Είμαστε ηλίθιοι», για να τσεκάρετε λίγο τι παίζει με τις τιμολογήσεις, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Όμορφο πακέτο. Εδώ πέρα έχει προστατευτικό. Δεν φαίνεται, αλλά αν το πιάζεις καταλαβαίνεις ότι είναι για να μην τραυματίζεται η οθόνη. Έχει υφασμάτινη προστασία και η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει, γιατί το προηγούμενο το 5 είχε απλά nylon. Αυτό είναι ένα κλικ παραπάνω. Είναι πανέμορφο. Αλλά να δούμε λίγο τι συνοδεύει το συγκεκριμένο. Έχει, από όσο ξέρω, φορτιστή 33W, το οποίο το φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε μισή ώρα έχει το 80%, αν δεν κάνω λάθος, μπαταρίας. Λοιπόν, ωραία πακεταρισμένο. Μ' αρέσουν αυτά τα κουτιά. Manual, εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο τρελό. Πώς να ξεκινήσεις. Και εδώ νομίζω είναι ο φορτιστής. Και το καλώδιο. Και ο φορτιστής και το καλώδιο. Εδώ μεταξύ πάντα τα ανοίγω ανάποδα. Έχουν όλα barcode για να μπορείς να τα βρεις, φαντάζομαι. Εμπρός καλέ μου φορτιστή. Αυτός εδώ είναι. Είναι 33W, σας είπα. Είναι όμορφος. Έχει όμως μόνο Type-A. Δεν έχει Type-C σε Type-C. Η αλήθεια είναι θα με βόλευε, αλλά είναι λίγο πιο universal αυτός. Αρκετά γρήγορος. Νομίζω μπορεί να το φορτίσει και το laptop μου λίγο, να το φορτίσει, οπότε με ένα σμπάρο 2 τριγώνια. Το τι συμπεριλαμβάνεται είναι μεγάλο πλάσ, πιστέψτε με, γιατί τα περισσότερα έρχονται χωρίς φορτιστή πλέον. Ναι, για μένα είναι ένα έξτρα αυτό. Έχει καλώδιο, το οποίο πόσο να είναι, ένα μέτρο, βαριά 1,5 μέτρο το συγκεκριμένο, Type-A σε Type-C, όμορφο πακεταρισμένο όμως. Και αυτό δεν έχει κάτι άλλο, το κουτί είναι άδειο. Λένε όλο και πιο λιτά έρχονται, αλλά... Λοιπόν, και πάμε να περάσουμε στο τάμπλετ αυτό καθεαυτό. Βλέπετε ότι έχει 144Hz οθόνη. Πολλοί γκρινιάζουν ότι τρώει την μπαταρία γρήγορα, οπότε την πάνε στα 90. Μπορείς να ρυθμίσεις 144, 90 και 60. Λοιπόν, επειδή λίγο σταμάτησε η κάμερα να λειτουργεί, πρόλαβα μέχρι να ηρεμήσει, να κρυώσει λίγο, να δω το καλώδιο, 80 εκατοστά είναι, πολύ μικρό, δεν ξέρω πόσο θα σας βολέψει, μάλλον θα χρειαστείτε άλλο, οπότε βρείτε κάποιο άλλο είναι η αλήθεια. Τώρα σε λίγες μέρες θα κάνω ένα unboxing με κάποια καλώδια της Wenger, να δούμε αν κάποιο από αυτά είναι καλό και βολεύει, ευκαιρία είναι. Τέλος πάντων, οπότε ναι, 80 εκατοστά, μικρό, δεν βολεύει και τόσο. Τώρα στο συγκεκριμένο, για να δούμε λίγο πριν να τα ανοίξω. 144Hz είναι η οθόνη. Το θέμα είναι ότι κάποιοι διάβασα σε σχόλια λένε ότι τελειώνει η μπαταρία γρήγορα. Έχει πολύ μεγάλη μπαταρία, έχει 8840 mAh και λένε ότι πρέπει να το πας στα 90 για να λειτουργεί κομπλέ, αλλά οι περισσότεροι που το έχουν όντως λένε ότι είναι κομπλέ και στα 120-144 να λειτουργεί. Δεν έχει κάποιο θέμα, η μπαταρία κρατάει αρκετά. Βλέπετε το Snapdragon που σας έλεγα να επεξεργαστή. Έχει quad speakers. Αν είδατε έχει και Dolby Atmos στο κουτί, δεν το τόνισα, αλλά ναι.
Είδαμε, φορτίζει πολύ γρήγορα, 33W fast charging, πολύ μικρό compact σώμα, όλο ενιαίο αλουμίνιο. Επίσης η οθόνη είναι laminate, που σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου κενό το digitizer με το κάλυμα το πλαστικό από πάνω. Τέλος πάντων, ναι, και η γραφίδα λειτουργεί άψογα. Τώρα κάτι που θέλω να σας δείξω πριν να το βγάλω. Δείτε λίγο, όταν πας να γράψεις, γιατί κυρίως αυτό είναι που σε νοιάζει. Επειδή η κάμερα προεξέχει, δεν είναι και τόσο σταθερό, βλέπετε. Γιατί η κάμερα είναι λίγο πιο έξω, αν τη δείτε είναι ολόκληρη γκουμούτσα, βγαίνει προς τα έξω. Τέλος πάντων, γι' αυτό πήρα μια θήκη απλή. Πήρα ό,τι πιο φθηνό ευρύκα, 14 ευρώ για αρχή, μέχρι να βγει κάποια καλή θήκη. Τέλος πάντων, άμα τα ανοίξουμε, η αλήθεια είναι ότι καιρό, πάρα πολύ καιρό έχω να ανοίξω τόσο καλό Xiaomi προϊόν, ενώ πακετάρισμα. Τώρα τελευταία σας έχω στα όπα-όπα με τα unboxing που κάνω. Λοιπόν, θα τα αφήσω όμως για να τα κουμπάω. Θα τα αφήσω για να κουμπάω και να έχει πρώτες δαχτυλιές. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι πανέμορφο, δείτε το. Ενιαίο σώμα αλουμινίου. Type-C από κάτω για να το φορτίζεις και το μικρόφωνο. Δυστυχώς δεν έχει audio jack, οπότε ό,τι κάνετε με Type-C. Έχει τα Dolby Quad, βασικά τι είναι τα ηχεία του. Έχει αρκετά καλά ηχεία βασικά. Έχει sensor δακτυλικών αποτυπωμάτων, νομίζω είναι αυτό. Έχουμε επίσης, νομίζω και αυτά μικροφόνα παίζει να είναι πάνω κάτω, οι αισθητήρες, βλέπετε τις δύο τρυπούλες. Έχουμε για... όχι να το ενεργοποιήσει, είναι το volume up και down. Βλέπετε, γι' αυτό λέγεται quad, έχει δύο κάτω, δύο πάνω και είναι Dolby Atmos υποστηρίζει. Οπότε νομίζω, ναι, όντως θα έχει καλό ήχο. Το συγκεκριμένο πάνω είναι το power button και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει τίποτα που σας έδειξα. Από πίσω βλέπετε για να βάζεις το cover με το πληκτρολόγιο, 100 ευρώ έχει και αυτό, ακριβούτσικο. Η Xiaomi έπαθε Apple λίγο και βλέπετε την κάμερα, η οποία όντως προεξέχει πάρα πολύ. 13 νομίζω είναι πίσω και μπροστά, η οποία είναι αυτή εδώ, είναι 8. Βλέπετε ότι είναι σαν να έχει δύο κάμερες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι fake, για να έχει συμμετρία. Αυτή είναι η κανονική κάμερα, επάνω. Λοιπόν, θα σας το ανοίξω κιόλας. Ελπίζω να έχει λίγο μπαταρία. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Η αίσθηση του αλουμινίου είναι πάρα πολύ ωραία. Το τελευταίο που πήρα είναι το Mi Pad το 2. Το έχω 6 χρόνια, 7 χρόνια. Το 17. 6 χρόνια κοντά, 5 με 6 χρόνια. Μέχρι τώρα λειτουργεί σκυλή. Έχει τα προβληματάκια του, αλλά πραγματικά λειτουργεί σκυλή. Mi Pad 14 φοράει το συγκεκριμένο, όπως βλέπετε. Όμορφη οθόνη. Να σας δείξω κιόλας το μολύβι. Οπ, πάει εδώ πάνω. Οπότε τώρα δεν το βγάζει γιατί δεν είμαστε στο μενού με το που το κολλήσω. Αλλά για να δούμε το πρώτο boot βασικά. Αγγλικά, αγγλικά. Choose your region, Greece. Μπορεί να το κάνω και fast forward, δεν ξέρω, θα δούμε. Έχει πολύ ωραία αίσθηση, δίνει premium αίσθηση στο χέρι. Οκ. Okay. Τι είναι αυτό? Google Voice Typing. Ωραία, ας πάμε με αυτό και το αλλάζουμε φαντάζομαι, έτσι. Οκ, okay. Τα κλασικά, διάβαζα, μου παίρνετε την ψυχή και συμφωνώ. Check it now, 5G, όχι δεν θέλω αυτό, δεν είμαι εδώ, εδώ, αυτό. Σταμάτα 5G, εσένα θέλω. Μισό. Λοιπόν, συνδεθήκαμε. Okay. Η 64% μπαταρία είναι η αλήθεια. Δεν το θέλω τώρα αυτή τη στιγμή, δεν θέλω κόπη, θέλω να τα φτιάξω από την αρχή. Γιατί το συγκεκριμένο είναι για δουλειά καθαρά, οπότε θέλω όλες οι εφαρμογές να είναι μία προς μία. Το οποίο είναι καλό πάντως αν θέλετε να περάσετε το παλιό σας tablet, ό,τι έχετε ή το κινητό σας. Θα κάνουμε skip αυτή τη στιγμή, skip skip, μετά θα τα βάλουμε αυτά. Ναι, αποδέχομαι. Α, skip και αυτό. Οκ. Okay. Πάντως τα έχει όλα όπως βλέπετε. Ναι, πήγαινε με. Σε παρακαλώ.
location, τα πάντα, στείλε ό,τι κάνω, δώσ' το. Και για διαφημίσεις, γιατί όχι. Πάντως είναι ωραίο στην αίσθηση. Η αλήθεια είναι ότι θα μπει σε θήκη πάντως. Είναι αρκετά λεπτό. Κρύο προς το παρόν, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα να ζεσταθεί κιόλας. Swipe up. Α, μπήκα. Οκ. Κόλλησε αυτό. Οκ. Να το βάλω έτσι. Για να φαίνεται. Όμορφη οθόνη είναι η αλήθεια. Για να δούμε τώρα. Αν βάλω το στυλό, θα τον αναγνωρίσει. Ω, tap to connect. Εύκολο ήταν αυτό. Έλα, ίσως να είναι το πιο εύκολο πράγμα. Έχει tutorial, σου δείχνει τι κάνουν τα κουμπιά. Βλέπετε, με το ένα, το μπροστά είναι το main button. Το μπροστά. Με το ένα, τέλος πάντων, βγάζεις την εφαρμογή για να γράφετε που σας έλεγα. Και με την άλλη, κάνεις print screen. Αλλά δεν σου λέει ποιο είναι ποιο. Λοιπόν, οπότε πάμε να το δούμε. Το πατήσω αυτό εδώ. Έλα, καλό μου. Δεν θα ανοίξεις. Α, είναι το, τελικά αυτό είναι το, το screen. Ω, η αλήθεια είναι για μένα που γράφω, κάνω ασκήσεις και κάνω print screen συνέχεια ασκήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βολικό πράγμα ever. Και μπορείς να το κάνεις share, να το κάνεις edit. Μπορείς να το πειράξεις. Wow, απίστευτη αίσθηση. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ένα ελάχιστο μικρό lag, αλλά όταν γράφεις δεν φαίνεται τόσο. Το ότι υπάρχει, υπάρχει, γιατί είναι Bluetooth υποτίθεται. Οπότε, ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τώρα ίσως είναι το πρώτο print screen και άμα θέλω να πατήσω αυτό εδώ, θα ανοίξεις. Δεν ψήνεσαι. Δεν θα ήθελες. Αχα, βγάζει την εφαρμογή. Παίρνει το χρόνο του, είναι η αλήθεια. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα σας κάνω αναλυτικό review, θα σας δείξω για το ποιότητα μπαταρίας. Πάντως, η πρώτη αίσθησή μου είναι ωραία. Από ό,τι βλέπω έχει ένα μικρό θέμα απόκρισης, ελάχιστο μένα, αλλά φαίνεται. Δηλαδή, αν το πατήσεις προσεκτικά, άμα βιάζεσαι. Πάντως, για το γράψιμο, ναι, τώρα το γράφω πίσω από την κάμερα και πίσω από το φως, οπότε δεν είναι και το πιο έγκυρο κομμάτι που κάνω. Τέλος πάντων, και handwritten, ok. Ωραίο φαίνεται πάντως. Smooth. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πολύ smooth. Δεν ξέρω αν είναι ήδη σεταρισμένο στα 144, αλλά μπορείς να το ρυθμίσεις στο settings. Πάμε, έχει updates, οτιδήποτε, να δούμε λίγο την οθόνη στο display, φαντάζομαι. Brightness level, τώρα αυτό το κράτησε και πολύ δυνατά. Ενδιαφέρον, α, ήθελε πιο εδώ, ενδιαφέρον. AI image engine, auto rotate. Brightness level. Dark mode. Να δούμε στο. Οκ, okay, είναι automatic. Μάλιστα. Και από εδώ πρέπει να είναι οι ρυθμίσεις, πρέπει να ψάξω να τα βρω. Αλλά για να μην σας τρώω τον χρόνο, τεχνικά αυτό είναι, να το κουμπίσω για να μην γρατζουνιστεί η κάμερα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Xiaomi Pad. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη εμπειρία μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Μου φαίνεται πάρα πολύ smooth, μου φαίνεται αρκετά καλό. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι ένα καλό review, δεν είναι καν review, εγώ θα κάτσω λίγο να ασχοληθώ με αυτό, να το ρυθμίσω, να δω πώς είναι, πώς γράφει και θα σας κάνω ένα δεύτερο βίντεο αν σας ενδιαφέρει, που σας ενδιαφέρει φαντάζομαι, με την οπτική του καθηγητή, γιατί το πήρα για να μπορώ να δουλέψω, να κάνω μαθήματα online, να μπορώ να γράψω σημειώσεις, να μπορώ να γράψω ασκήσεις. Γι' αυτό και επένδυσα. Ο στυλός κοστίζει, σας είπα, 100 ευρώ εξτρά. Είναι ένα από τα μεγάλα μείον, γιατί αν θες να πας κατευθείαν μόνο για να γράφεις, πας στο Tab το 6, παρόλο που είναι λίγο πιο παλιό και πιο αδύναμο από αυτό, σχεδόν μισό σε δύναμη από όσο ξέρω, αλλά ο στυλός είναι μέσα και
γράφεις μια χαρά, αλλά τέλος πάντων εγώ θα βάλω την εμπειρία και πήγα καρφί σε αυτό. Ξέρω ότι το προηγούμενο μου έβγαλε και ζει ακόμη, παρόλο που δεν είχε store και έπρεπε να το καταστήσω εγώ γιατί ήταν κινέζικο. Εδώ είναι όλο οργανωμένο, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι εξτρά. Έχει double tap. Δεν έχει double tap, πρέπει να κάτσουμε να το σετάρουμε. Okay, πρέπει να το φτιάξω όλο αυτό. Λοιπόν, αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το unboxing. Γενικά, unboxing, ξαναλέω, είναι ένα από τα πιο καλοζυγισμένα tablet της αγοράς αυτή τη στιγμή. Αξίζει από όσο έχω μελετήσει και πίστεψα ότι όταν αγοράσω κάτι το μελετάω πάρα πολύ. Αλλά πάμε και στο διατάφτα στο review. Λοιπόν, αυτό ήταν όμορφο. Θα τα πούμε στο review εμείς. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά.